σε ένα κέντρο διασκέδασης. Λατρεύω την Νατάσα την Ποφίλιο και είχα πάει να την ακούσω. Ναι, ότι πήγατε με μια παρέα. Ναι, τι να σου πω, να το αρνηθώ. Και βγήκαν κάποιες φωτογραφίες παντού στην Ελλάδα πριν από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, όπου είσαι εσύ και λέει ο νέος έρωτας της Κωνσταντίνας. Δεν θα περίμενες δηλαδή ότι θα ήταν έτσι. Θα... Επειδή είσαι και άντρας και μπαμπάς και έχεις όλα αυτά τα χρόνια πολύ μεγάλη εμπειρία από γυναίκες. Και ξέρεις ότι αυτά τα λίγο κοριτσίστικα πράγματα, ειδικά στην αρχή τους, είναι λίγο λεπτά θέματα. Και ούτε ξέρεις εσύ ο ίδιος που θα καταλήξει. Ούτε. Οπότε είναι άσχημο να βάζουμε ταμπέλες. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία να συζητάω για αυτά, από τη στιγμή που και μέσα μου δεν έχει κατασταλάξει το πράγμα και δεν έχει κάτσει η μπήλια. Οπότε καλά να είμαστε. Το κατάλαβα. Του χρόνου. Το κατάλαβα τι είπες. Να είμαστε εδώ πρώτα. Αν δεν έχει δέσει το γλυκό. Το κατάλαβα τι είπες. Να ότι τα πούμε. Υπάρχει γλυκό να το φτιάξουμε, αλλά δεν έχει δέσει. Πώς παλιά, δεν ξέρω, σημαίνει σου έφτιαχνε πορτοκάλι αυτά. Φτιάχνει λέει, ακόμα έδεσε. Η μαμά μου. Ωραία. Δεν έχει δέσει δηλαδή, το γλυκό. Δηλαδή, φαντάζω αυτά τα θέματα με τη μαμά μου τα συζητάω και με πολύ δικούς μου ανθρώπους. Ωραία. Και τι έγινε, σε βγήκε μια φωτογραφία. Και. Έσκασε και γι' αυτό. Έσκασε ή όχι. Αλήθεια. Αλήθεια. Λίγο. Η μεγαλύτερη σχέση που είχες πόσα χρόνια ήταν? Εντάξει, όχι πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, μικρή είσαι ακόμα, λέμε. 2-3, πόσο? Εκεί περίπου. 2 ή 3. Άφησε το στη μέση. Στη μέση, 2,5. Okay. Κλειδώσαμε στο 2,5. Εσύ, στο κεφάλι σου, επειδή σε βλέπω και μόνη σου το λες, ότι θες να κάνεις καριέρα και φιλοδοξείς να κάνεις και καθημερινή εκπομπή και να πας πολύ. Στο μυαλό σου, μητρότητα, παιδί, σκυλί, το ξέρουμε, έχει μπει. Κοίτα, άμα έχεις βρει έναν άνθρωπο που σε γεμίζει και είσαι κάποιο διάστημα εύλογο μαζί του και νιώθεις αυτή την ανάγκη, ωραίο είναι να προχωράς και σε αυτό το βήμα. Εγώ μέχρι στιγμή στη ζωή μου δεν έφτασα. Αν το νιώθω, ναι, το νιώθω και το νιώθω από μικρή. Τώρα, άμα θα τύχει, είναι άλλη υπόθεση. Άμα θα τύχει, αυτά τα πράγματα τα πάμε εμείς. Δεν μας πάνε αυτά μόνο τους, τα πάμε και εμείς. Αυτή τη στιγμή όμως προσπαθώ να συστηθώ με τον κόσμο. Προσπαθώ να του δώσω έτσι μια εικόνα του ποια είναι η Κωνσταντίνα. Έχω δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό και κάνω focus στη δουλειά μου, στο επαγγελματικό αυτό κομμάτι. Έρχομαι να δώσω τώρα έτσι μια συνέντευξη γιατί προσπαθώ να δείξω μια πτυχή του εαυτού μου. Αυτό δεν είναι και το νόημα. Mm. Γιατί στην εκπομπή, καλός ή κακός, υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη θεματολογία. Ναι.